Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει το καλοκαίρι? Εμένα, όπως βλέπετε, το καλοκαίρι μου πάει εδώ. Ναι. Για την ακρίβεια, δεν έχει πάει πουθενά και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα κάνουμε ένα vlog για να πάμε κάπου. Όπως ξέρετε, βλέπετε από Instagram το τελευταίο διάστημα, περνάω τις μέρες μου εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω κάποια ευκαιρία να πάω στην θάλασσα. Και αν πεις, ρε Πάνο, μην κλαίγεσαι, και άλλοι δεν έχουν ευκαιρία να πάνε στη θάλασσα. Καλοκαίρι είναι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσεις καλά. Και έχετε δίκιο. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα πάμε με την Κωνσταντίνα μια υπέροχη βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αυτό εδώ το vlog δεν θα είναι μια απλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από αυτό το vlog θα επισκεφτούμε κάποια πολύ ωραία αλλά και γνωστά μέρη της Θεσσαλονίκης, αλλά και θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες. Και αν πεις, ρε Πάνο, πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις βόλτα στη Θεσσαλονίκη? Είσαι 3-4 χρόνια εδώ, μας έχεις δείξει διάφορα πράγματα, γιατί να ξανακάνεις βόλτα? Ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Coca-Cola κυκλοφόρησε τα νέα της συλλεκτικά μπουκάλια, τα οποία είναι θεματικά. Και αυτήν την περίοδο είναι βασισμένα πάνω στην Θεσσαλονίκη, με τα μνημεία της και γενικά την πολιτισμική κληρονομιά της. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα μπουκάλι για να σας το δείξω, αλλά θα κατέβουμε στο κέντρο, θα πάρουμε, θα το εξετάσουμε, καθώς είναι μεγάλη νίκη για τη Θεσσαλονίκη να έχει αυτή την τιμητική να βρίσκεται πάνω στο μπουκάλι της Coca-Cola, το οποίο θα είναι μάλιστα και συλλεκτικό. Άρα δεν χάνουμε άλλο χρόνο, διότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Φυσικά μαζί μου είναι και η Κωνσταντίνα. Γεια σας, παιδιά. Είσαι έτοιμη για αυτή την εκπληκτική βόλτα στη Θεσσαλονίκη? Ναι, φυσικά και είμαι έτοιμη. Να αποδείξουμε στον κόσμο πόσο ωραία πόλη είναι και βασικά να του δείξουμε πόσο ωραία πόλη είναι Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 να το επιβεβαιώσουμε. Το μπουκάλι βρίσκεται σε συγκεκριμένα καταστήματα, εστιατόρια αλλά και σε souvenir shop. Κωνσταντίνα, σε βλέπω έτοιμη για όλα σήμερα. Είμαι επαγγελματίας φωτογράφου. Κωνσταντίνα, βοηθάει στο να αναδείξουμε την ομορφιά της Θεσσαλονίκης σήμερα. Λοιπόν, και φτάσαμε στο Λευκό Πύργο που προμηθευτήκαμε τις Coca-Colas και όπως βλέπετε θα κάνουμε ένα unboxing. Καθώς αυτές οι Coca-Colas, για να καταλάβετε ας πούμε τη σημαντικότητα στον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκονται σε souvenir shop, σε souvenir μαγαζί. Οπότε ήρθε η ώρα του unboxing, πάρε Κωνσταντίνα, το δώρο σου από τη Θεσσαλονίκη. Oh. Αυτό εννοώ, δεν είναι αποκάλυπτο, απλά το τελειώνεις και το πετάς και τέλος. Ναι, μπορείς να το έχεις και στο σπίτι. Είναι γυάλινη συσκευασία. Υπάρχει και σε απλή Coca-Cola αλλά και σε Coca-Cola Zero. Και αυτό που θέλουμε να δούμε, όπως βλέπετε εδώ γράφει Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, έχουν απεικονίσει πάνω στο μπουκάλι έτσι ένα μίνι χάρτη της πόλης με ωραία σημεία και σημεία ενδιαφέροντος, όπως ο Λευκός Πύργος που το βλέπετε εδώ πίσω στο βάθος, η Ροτόντα, την οποία θα δούμε συνέχεια, τα ποδήλατα που είναι έτσι μια πολύ κλασική ενασχόληση εδώ στην παραλία. Αυτή εδώ είναι η παραλία. Και φυσικά αυτό είναι ο πύργος του ΟΤΕ. Στόχος μας λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε αυτό το βίντεο είναι να τα επισκεφτούμε όλα, να κάνουμε τις περισσότερες δραστηριότητες και να δείξουμε στον κόσμο ο οποίος δεν είναι στη Θεσσαλονίκη ή δεν έχει έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη ή έχει έρθει και του λείπει η Θεσσαλονίκη, πώς είναι να μένεις εδώ. Πιστεύεις θα τα καταφέρουμε σε ένα βίντεο όλα αυτά? Challenge accepted. Η ώρα είναι 7, οπότε ας βάλουμε για πρώτο στόχο να πάμε για ποδήλατα στη νέα παραλία. Ναι, αλλά δεν έχουμε ποδήλατα. Πανεύκολο. Υπάρχει δυνατότητα να νοικιάσεις ποδήλατο, οπότε πάμε να το βρούμε. Νούμερο 1 δραστηριότητα εδώ στη νέα παραλία είναι να περπατάς όλη την ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ κόσμος περπατάει. Εμείς θα το πάρουμε κάπως διαφορετικά, θα πάμε με τα ποδήλατα. Είναι δραστηριότητα που δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά πάρα πολύ το προτιμούνε. Και οι περίφημες ομπρέλες εδώ της νέας παραλίας θα χωρούσαν ενδεχομένως και αυτές έτσι σε μια αγωνία, αλλά στο δικό μου μερολόγιο νομίζω πρέπει να φανούν, καθώς είναι, αν ψάξεις στο Instagram να δει περισσότερες φωτογραφίες τη νέα παραλία και τη Θεσσαλονίκη, είναι εδώ και βγαίνουν εξίσου όμορφες και τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε πάνω σε ένα ποδήλατο. Και αν πεις πως βλογκάρω πάνω σε ποδήλατο.
Εντάξει, εσύ δεν είναι το συμβατικό ποδήλατο που έχεις αρχίσει να βλέπετε. Δηλαδή δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό το ποδήλατο. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό δίπλωμα και μπορείς να βλογκάρεις την ώρα που οδηγάς. Είναι για δύο άτομα. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να οδηγήσουμε το άλλο το ποδήλατο έχοντας όλες αυτές τις κάμερες, αλλά θα συμβαστούμε με αυτό, το οποίο είναι πολύ ξεκούραστο και είναι ότι πρέπει για μια χαλαρή βόλτα. Κάνω και χωρίς χέρια ποδήλατο, κοιτάξτε, εμπειρία στο ποδήλατο της Θεσσαλονίκη. Έχω και κόρνα. Εντάξει, κοντά πέσαμε, θα το θεωρήσουμε επιτυχία. Καταφέραμε το challenge του ποδήλατου. Από αυτή τη μεριά δεν έχει τιμόνι. Ωραία και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα το ποδήλατο. Πρώτη φορά κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν είστε περαστικοί, βλέπετε αυτό το vlog για να πάρετε ιδέες σχετικά με το τι θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να το δοκιμάσετε. Μία βόλτα με ποδήλατο εδώ στη Νέα Παραλία. Βέβαια, εμείς δεν καθόμαστε πάρα πολύ, μισή ώρα ίσα-ίσα, διότι έχουμε και άλλα μέρη να σας δείξουμε σε αυτό εδώ το vlog. Αφήσαμε τα ποδήλατα τέλος και τώρα συνεχίζουμε. Είναι 8 παρα 10, όπως βλέπετε, έχει αυτό το γλυκό πορτοκαλί στον ουρανό. Εδώ είμαστε, ο Λευκός Πύργος. Ο Λευκός Πύργος έχει μια τεράστια ιστορία, την οποία βέβαια μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα, καθώς έχει μουσείο. Βέβαια τώρα είναι 8 η ώρα, οπότε είναι σχεδόν ακατόρθωτο να μπούμε, καθώς λειτουργεί πρωινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, όσοι έρθετε στη Θεσσαλονίκη, αξίζει πάρα πολύ και να μπείτε, αλλά και να δείτε τη θέα από πάνω, καθώς έχει πρόσβαση μετά το μουσείο. Έχουμε ακόμα να δείξουμε τη Ροτόντα και τον πύργο τότε και όλα αυτά προτού πέσει ο ήλιος. Θα τα καταφέρουμε, άραγε. Θα τα καταφέρουμε. Δεύτερο challenge. Το challenge συνεχίζεται. Φτάσαμε και στην Καμάρα εδώ και καθώς ερχόμασταν είδατε τη Ροτόντα να ξεχωρίζει. Εδώ είναι η Ροτόντα, εκεί είναι η Ροτόντα. Η Ροτόντα είναι από τον 4ο αιώνα, εδώ προορίζονταν για ναός του Διός. Αργότερα έγινε χριστιανική εκκλησία στα Βυζαντινά χρόνια. Είναι επίσης επισκέψιμο, βέβαια όχι αυτές τις ώρες, οπότε αυτό μας βολεύει. Η αλήθεια έχουμε κουραστεί, είναι όντως challenge το συγκεκριμένο. Έχουμε υδρώσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Η ώρα είναι 8 και 4, όπως είδατε, οι αποστάσεις ήταν σχετικά κοντινές και φύγαμε για ξεκούραση στον πύργο τότε. Εδώ η Καμάρα, φεύγουμε εδώ. Εφόσον αυτό το βίντεο προορίζεται για να είναι διαχρονικό, εσύ που το βλέπεις το 2020, πλέον δεν έχεις όλα αυτά εδώ τα εργοτάξια και έχεις μετρό. Αν δεν έχεις μετρό, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, φτάσαμε και έξω πλέον από τον πύργο του ΟΤΕ. Ορίστε το τελευταίο αξιοθέατο. Εκεί ακριβώς. Ο πύργος του ΟΤΕ βρίσκεται μέσα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το καλύτερο απ' όλα είναι πως έχει μια καφετέρια, ένα καφέ μπαρ στην κορυφή, το οποίο θα επισκεφτούμε τώρα. Κωνσταντίνα, χαίρεσαι που το καταφέραμε. Ναι. Γενικά το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο. Συμβαίνει όταν μένεις σε ένα μέρος να αφήνεις όλα τα αξιοθέατα πίσω και να μην ασχολείσαι καθόλου, να ασχολείσαι μόνο με την καθημερινότητά σου. Και όταν θυμάσαι να πας εκδρομή σε άλλα μέρη, τα γυρνάς όλα. Οπότε συμβουλή μου, ανακαλύψτε πρώτο τον τόπο σας, ειδικά όσοι είστε από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, γιατί σίγουρα κρύβει μυστικά τα οποία δεν θα γνωρίζατε. Και μια πολύ καλή ευκαιρία για όλα αυτά είναι μια ημέρα εξερεύνησης όπως η σημερινή. Κάνω πως χτυπάω την κάρτα. BMBM. Ούτε εγώ η αλήθεια να σε έχω ξαναφέρει σε vlog εδώ πάνω, παρόλο που το έχω επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε πόσο τεράστιος είναι. Περάστε. Βέβαια το καλύτερο δεν σας το έχουμε πει. Όταν ανεβαίνεις στην κορυφή στο καφέ μπαρ, ο πύργος περιστρέφεται. Οπότε έχεις την ευκαιρία μέσα σε μία ώρα, κάνει μια πλήρη περιστροφή, να δεις την πόλη. Θα το δείτε και από πάνω. Baby, this time is a shame.
Όπως βλέπετε, η θέα είναι απίστευτη εδώ. Έχει ζωντανή μουσική στο βάθος. Και απλά θα ράξουμε και θα το απολαύσουμε. Και εσείς θα πάρετε μία ακόμα γεύση από αυτό. Δείτε που περιστρέφεται σιγά σιγά ο πύργος. Έχουμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα, πλέον κοιτάμε πάνω τα κάστρα. Θα συνεχίσουμε την ξεκούρασή μας εδώ και θα τα πούμε μετά στο σπίτι. Λοιπόν, πίσω επιστροφή στο σπίτι και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτό εδώ το vlog και να ξεκουραστώ, καθώς σήμερα ήταν μια μεγάλη βόλτα και όπως είδατε τρέξαμε πολύ. Βέβαια, τελειώνοντας το, θα απολαύσω μία από τις παγωμένες πλέον γουακόλες τις οποίες τις είχα στο ψυγείο, διότι τις κουβαλούσαμε όλη τη μέρα, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τις ανοίξουμε, διότι ήταν σουβενίρ. Αλλά τώρα για κλείσιμο θα τις ανοίξω και απολαύσω μία zero. Απαραίτητο συστατικό. Στην υγειά μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog και να σας ταξίδεψε. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το concept, έτσι το ταξιδιωτικό που έκανα στο σημερινό vlog. Και αυτά, όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, σπάστε το κουμπί το like γιατί με βοηθάει και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog!